Το Δημόσιο Εκτρεπούλη σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολέγιο Γενικών Ιατρών διοργανώνει σήμερα στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης η μερίδα με θέμα της πρώτης βοήθειας. Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια εξωστρέφειας του Δημοσίου Εκτρίπολης και στην επαφή του με την τοπική κοινωνία. Οι ειδικότητες που προτείνουμε κάθε φορά στο κάθε εξάμηνο έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, με τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και με την κοινωνία. Έχουμε ειδικότητες που άπτονται του τομέα της υγείας, όπως είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, βοηθός φυσικοθεραπείας και βοηθός βρεφονιπιοκόμων, όπου κρίναμε απαραίτητο μια τέτοια ημερίδα θα βοηθήσει όχι μόνο τους σπουδαστές, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο δεύτερο και στο τέταρτο εξάμηνο και κάποιοι από αυτοί αυτή τη στιγμή κάνουν την πρακτική τους άσκηση, αλλά και τους ενηλίκους, τον γενικό πληθυσμό, τους συμπολίτες μας. Μια τέτοια ημερίδα λοιπόν είναι χρήσιμη για όλους μας. Το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει σήμερα? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από πιστοποιημένους ιατρούς και νοσηλευτές στα πλαίσια των πρώτων βοηθειών. Οι ομιλίες θα είναι 20 λεπτές και στο τέλος θα έχουμε δυνατότητα το κοινό να θέσει ερωτήσεις. Η μερίδα είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε δυνατότητα στο τέλος θα χορηγήσουμε και επιστοποιητικό παρακολούθηση. Έχει διοργανωθεί και στο παρελθόν παρόμοια μερίδα. Βλέπετε υπάρχει περισσότερη ανταπόκριση φέτος από τα παιδιά? Σήμερα ναι, βλέπω ότι η ανταπόκριση είναι πολύ μεγαλύτερη. Σχεδόν το αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου γεμίζει. Νομίζω ότι μέχρι αργά το απόγευμα θα έχουμε κλείσει και τις θέσεις. Και η ανταπόκριση του κοινού είναι αρκετά μεγάλη. Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο που οι πρώτες ανάγκες και οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ χρήσιμες να τις γνωρίζουμε όλοι μας. Βέβαια, ο Δήμος Τρίπολης μας βοήθησε όσον αφορά την αίθουσα, την παραχώρηση της αίθουσας, αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Το ΙΕΚ σκοπεύει να διοργανώσει ξανά παρόμοιο σεμινάριο και το επόμενο διάστημα. Θα διοργανώσουμε και άλλα σεμινάρια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη διαδικασία των τελικών εξετάσεων, στο τρέχον εξάμηνο. Αλλά από το φθινοπωρινό εξάμηνο θα έχουμε οργάνωση σεμιναρίων και σε άλλες ειδικότητες. Ειδικότητες που έχουν σχέση και με τη δασική προστασία, αλλά και με τους τεχνίτες φυσικού αερίου. Ειδικότητες που έχουν σχέση με τον τόπο μας και την αγορά εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για μια ημερίδα πρώτων βοηθειών που διοργανώνει το Ελληνικό Κολέγιο Γενικών Γιατρών σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Τρίπολης. Οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικές για όλους μας. Πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες φροντίδες που μπορούν να δοθούν από αυτόπτη τυχόντα μάρτυρα στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες βοήθειες μπορούν να χορηγηθούν από οποιονδήποτε πολίτη έχει λάβει σχετική εκπαίδευση, δεν είναι απαραίτητο να είναι υγειονομικός λειτουργός. Οι πρώτες βοήθειες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ατομική εξέλιξη, ανάπτυξη, ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Με τα χέρια μας μπορούμε να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου, κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο θύμα της καρδιοπνευμονικής ανακοπής. Μπορούμε να επαναφέρουμε στη ζωή το θύμα ή έστω να διατηρήσουμε την αναπνευστική του λειτουργία και την καρδιακή του λειτουργία μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο ή μέχρι να παραλυφθεί από τους ειδικούς της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Έχει μεγάλη συμμετοχή τόσο από τους πολίτες της Τρίπολης και γενικότερα της Αρκαδίας, όσο και από την νεολαία που σπουδάζει. Έχετε διοργανώσει παρόμοια σεμινάρια και στο παρελθόν? Βλέπετε υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, ενδιαφέρεται για να μάθει πρώτες βοήθειες? Είναι αλήθεια. Οι πολίτες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρώτες βοήθειες, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθούν είτε τον εαυτό τους, είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, είτε και γενικότερα την κοινότητά τους και τον πληθυσμό. Τα σεμινάρια αυτά που διοργανώνονται από το Ελληνικό Κολέγιο Γενικών Γιατρών είναι δωρεάν προς τους πολίτες και εφόσον κάποιος το παρακολουθήσει μπορεί να λάβει επίσης και βεβαίωση συμμετοχή σε αυτό. Οι πρώτες βοήθειες είναι σύγκριτες με την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη επιβίωση. Ο άνθρωπος πάντα αντιμετώπισε τους κινδύνους και φρόντισε τα πράγματά του με στόχο την επιμήκυνση της ζωής του και την καλυτέρευση της ποιότητάς της. Αυτή η μορφή φροντίδας είναι η αυτοφροντίδα. Ωστόσο, και τα μέλη της οικογένειας φρόντιζαν το άρρωστο ή τραυματισμένο μέλος της, ώστε να απαλύνουν τον πόνο του, να μειώσουν την οδύνη και να τον θεραπεύσουν.
Αυτή η μορφή φροντίδας είναι η οικογενειακή φροντίδα, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στις μεσογειακές χώρες που ζούμε κι εμείς, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ισχυρή οικογενειακή δεσμή. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, θα ήθελα να συγχαρώ για την οργάνωση αυτής της ημερίδας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στηρίζει όλες τις αξιόλογες προσπάθειες όπως είναι η σημερινή, που αποσκοπούν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας αλλά και στην ενεργή συμμετοχή, τη δημόσια συμμετοχή του κοινού. Γενικά, στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες φέρουν την επιστήμη, τον επιστημονικό κόσμο κοντά στην κοινωνία και θέτουν την ενημέρωση σαν τη βασικότερη διαδικασία για την πρόληψη. Ένα σεμινάριο θα το έλεγα εγώ, ζωής, γιατί η μερίδα το ονομάζετε εσείς σεμινάριο ζωής είναι αυτό, γιατί μακάρι να μην τύχει σε κανέναν ποτέ η ανάγκη να δώσει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά όταν η ιατρική έχει φτάσει να το προσδόκιμο ζωής να το μεγαλώνει, να χάνεται ένας άνθρωπος δίπλα μας από άγνοια δικιά μας πώς να τον βοηθήσουμε, είναι κρίμα. Μακάρι να μην τύχει σε κανέναν μας. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται, πώς γίνεται και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Χαιρετίζω το Ελληνικό Κολέγιο Γενικών Ιατρικών που ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κάνει. Οι φοιτητές να μάθετε στο ΙΕΚ και είναι πολύ σημαντικό να το διδαχτείτε. Η Περιφέρεια το στηρίζει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να το ξανακάνετε, γιατί η επανάληψη είναι πολύ σημαντικό. Το Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, με δράσεις εξωστρέφειας όπως η σημερινή, προσπαθεί να δώσει το στίγμα του στην τοπική κοινωνία. Με νέες ειδικότητες, με ειδικότητες καινοτόμες, ειδικότητες μοντέρνες, ειδικότητες σύγχρονες, προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους νέους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρουν απασχόληση και κυρίως απασχόληση εδώ, στην πόλη μας, στον τόπο μας, στην Αρκαδία μας, στην τοπική αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν τα παιδιά μας, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα οικογενειακούς προϋπολογισμούς και προγραμματισμούς, να βρουν μια θέση απασχόληση στον τόπο μας. Αυτό έχει πάρα πολλά ωφέλη. Πέρα από το προφανές που είναι η μείωση της ανεργίας, έχει την αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας, την ενδυνάμωση της επαρχίας και να μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το σύγχρονο φαινόμενο που τα νέα μυαλά πλέον όχι μόνο ταξιδεύουν στο εξωτερικό και σε τρίτες χώρες, αλλά συνήθως χάνονται στην πορεία.